Μας αρέσει ο έρωτας, μας αρέσουν τα φιλιά, μας αρέσουν τα ωραία ζευγάρια που το ζουν. Και μαζί μας είναι ένα ωραίο ζευγάρι, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στάθης Χίζας. Κορίτσι μου, πόσο καιρό να σε δω, πόσο καιρό να σε δω. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Γεια σου. Σε γνωρίζω και εγώ από κοντά. Είμαι η Φέιμερ. Καλά εσύ. Ωραίος είσαι. Καλώς είμαι, εντάξει. Κοίταξε, σε έβλεπα και στο Survivor, συγγνώμη, σε έβλεπα και μετά σε φωτογραφίες και αυτά. Έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο, είσαι πολύ ωραίο παιδί. Ευχαριστώ, με κάνεις κοκκινίζω. Παχύνομαι και λίγο μετά το παιχνίδι. Παρακαλώ, καθίστε να τα πούμε. Το κορίτσι αυτό, αγαπημένε μου, το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Μην με βλέπεις, είμαι πολύ νέα. Αλλά ξεκίνησε στις εκπομπές του πρωινού. Σαν μοντέλο τότε. Μοντέλο. Και πάντα ήταν πολύ εργατικό κορίτσι. Πάντα. Πάντα και συνεχίζει να είναι. Και συνεχίζει να είναι. Καλή, καθίστε πιο κοντά. Είπαμε να κρατήσουμε έτσι μια απόσταση. Εντάξει, κάτω τη τηλεόραση. Όπως σας βγει. Δεν είστε αγχωμένοι. Όχι, όχι. Εγώ θέλω μόνο να γνωρίσω το αγόρι. Εννοείται. Έπρεπε κάποια στιγμή, νομίζω. Ερωτευμένοι πολύ. Είμαστε πολύ καλά. Καλά είμαστε, ναι. Να πω κάτι. Εσείς πόσο καιρό είστε μαζί? Πόσο καιρό είμαστε μαζί, πόσο καιρό γνωριζόμαστε? Έχει διαφορά. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε 8 χρόνια περίπου. 7-8 χρόνια περίπου, ναι. Αλλά μαζί είμαστε τον τελευταίο χρόνο περίπου. Πώς είχατε γνωριστεί, ήσασταν φίλοι από κοινές παρέες, κάνατε κοινή παρέα? Θα σου πω, είχαμε μια κοινή φίλη που ήταν κολλητή με το Στάθη και ήταν και δική μου κολλητή, οπότε είχε τύχει πολλές φορές να βγούμε έξω μαζί. Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Βέβαια, εγώ ήμουν σε άλλη φάση τότε. Ήμουν με τον Αριστομένη. Τον θυμάσαι τον Αριστομένη, ήμασταν και παντρεμένοι. Τι κάνει, καλά είναι. Πολύ καλά και ο Αριστομένης. Γελάει ο Στάθης, ναι. Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Μετά πέρασαν τα χρόνια, κάναμε λίγη παρέα. Λόγω της κοινής μας φίλης αυτής που κάποιες φορές βρισκόμαστε. Υπήρχε όμως από τη δική σου πλευρά πολύ εσωτερικά, φαντάζομαι, γιατί μια γυναίκα η οποία είναι δεσμευμένη, δεν, πόσο μάλλον όταν είναι παντρεμένη, δεν αφήνει τον εαυτό σου να δει διαφορετικά. Υπήρχε όμως από την αρχή, έτσι, δεν ξέρω, ένα... Κοίτα, από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα, εγώ, ξέρεις, καμιά φορά που αισθάνομαι κάποια πράγματα, ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα είμαι μαζί με αυτήν την κοπέλα. Δηλαδή τη γνώρισα, τότε ήτανε σε σχέση προφανώς και δεν είχα κάνει καμία... Ήξερες ότι κάποια στιγμή θα είστε μαζί σαν ζευγάρι? Το ένιωσα, εγώ το ένιωθα και το ήθελα. Ναι, μου το έχει πει πολλές φορές αυτό, ότι το πίστευε. Της το είχα πει πολλές φορές και από τότε της το είχα πει κιόλας. Τι της είχες πει? Δεν της είχα πει θα είμαστε μαζί, αλλά ξέρεις, όταν πέρναγε ο καιρός, δεν την έβλεπα, ξέρω εγώ. Μπορεί να έκανα τη δω τώρα, μπορεί να έκανα τη δω μετά από ένα χρόνο πάλι σε κοινή παρέα. Αλλά ποτέ δεν ήθελα να τη φέρω ούτε σε δύσκολη θέση, ούτε να τη πω. Όχι, ήταν πολύ διακριτικός. Ήμουν πολύ διακριτικός μέχρι που χώρισε η Αλεξάνδρα και μετά μπορούσα να εκδηλώσω πιο έντονα το ενδιαφέρον μου. Κατάλαβες, δεν άφησε ευκαιρία. Άρα χάρηκε. Ξεκίνησε το κυνηγητό. Κάποιοι χαίρονται σε ένα χωρισμό, κάποιοι. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι πάει. Εσύ είχες καταλάβει ότι ενδιαφερότανε κατά με έναν τρόπο, ας πούμε, πιο πλατωνικό? Αυτό εμείς το καταλαβαίνουμε οι γυναίκες όταν υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Μην το λες, όχι όλες. Ενδιαφέρον. Εγώ κάπως το διαισθάνομαι. Ωραία. Έχω ένστικτο σε αυτά και μου το είχε πει και η φίλη μου αυτή έμεσα. Οπότε όταν χώρισα και έμεινα βέβαια για ένα διάστημα μόνη μου, το ήθελα μετά από τόσα χρόνια. Ήταν η επιλογή μου. Και πώς ξεκίνησε η σχέση? Λίγο πριν μπει στο Survivor? Όχι, πιο πριν. Πιο πριν. Ναι. Πιο πριν. Πιο πριν είχε ξεκινήσει, εντάξει. Πώς εκδηλώνει ένας άντρας ενδιαφέρον σε μια γυναίκα? Δεν ξέρω, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τη ζήτησε με λουλούδια. Με λουλούδια. Ναι, πολύ λουλούδι. Πολύ λουλούδι. Λουλούδι, Πολύ λουλούδι, έχω κτίσει ανθοπολία.